πάω στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Δημήτρη Βρυσαλή, γιατί έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες με την επιστολή του κυρίου Βρυσαλή του Σωματείου, όχι προσωπικά του πρόεδρου, του Σωματείου του, των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, αναφορικά με τα αδέσποτα και την βοήθεια που ζητά τόσο από τη διοίκηση του νοσοκομείου, όπως επίσης και από Δημοτική Αρχή. Βέβαια, αυτή η επιστολή ή αναφορά κοινοποιήθηκε και στην Εισαγγελία Ηρακλείου, καθώς λέει ο κύριος Βρύσαλης, εδώ φαίνεται ότι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν Πανεπιστημιακό και Δήμος Ηρακλείου σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του θέματος. Και το ζητούμενο είναι να έχουμε καθημερινές καταγγελίες για επιθέσεις από πεινασμένα, σαφέστατα ζώα, αφρόντιστα ζώα, σε βάρος εργαζόμενων και ασθενών. Κύριε Βρύσαλη, όπου κάνω λάθος, με διορθώνετε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Δουγκεράκη. Όντως, το τελευταίο διάστημα έχουμε μια έξαρση επιθέσεων αδέσποτων σκύλων, που βεβαίως δεν φταίνε τα σκυλιά, φταίνε εκείνοι που τους αφήνουν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, και μετά τον COVID έχουν μια αύξηση τον αριθμό των σκυλιών, που ορισμένες φορές γίνονται και επιθετικά. Προχτές είχαμε ένα τέτοιο ατύχημα, μια συνάδελφος που πήγαινε να πιάσει εργασία το βράδυ, έγινε αποδέκτης επίθεσης κάποιων σκύλων. Είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα κατά τη γνώμη μας, που χρειάζεται βέβαια αντιμετώπιση ουσιαστική και για την προστασία των ασθενών και των εργαζομένων, αλλά και των ίδιων των ζώων. Και θέλει μέτρα συντονισμένα και οργανωμένα. Παράδειγμα, από μόνο του το να τα μαζέψεις τα σκυλιά ή να τα στηρώσεις χωρίς να έχεις κατάλληλες δομές σαν δήμος, σαν κράτος, κατάλληλο προσωπικό σε αριθμό για να μπορέσει να επιτελεί την δουλειά του, και ταυτόχρονα να έχεις χώρους που να μπορούν αυτά τα σκυλιά να σιτίζονται και να περιθάπτονται, καταλαβαίνει κανένας ότι πάρει η πολιτεία, τοπική ή κεντρική, θα είναι αποσπασματικό. Γιατί κατά διαστήματα έρχονται από το Δήμο και τα μαζεύουν, τα στηρώνουν, και βεβαίως λόγω και έλλειψης χώρου, ήδη γνωρίζω ότι τουλάχιστον από την προηγούμενη θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το κοινοκομείο ουσιαστικά έχει περιορισμένες δυνατότητες. Μα μετά την περίθαλψή τους, κύριε Βρύσαλη, και αφού στηρωθούν ή τους δοθεί η φροντίδα που χρειάζονται, επιστρέφουν τα περισσότερα στο χώρο από όπου μαζεύτηκαν. Έχουν αφαιθεί. Ακριβώς. Κοιτάξτε, βεβαίως τα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι τέτοιος χώρος. Καταλαβαίνει κανένας το γιατί και το πώς. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, που βεβαίως θέλει μια οργανωμένη, συντονισμένη δράση. Δεν μπορεί να λέει, προφανώς το νοσοκομείο δεν είναι δικιά μου ευθύνη, να λέει ο Δήμος, εγώ η ευθύνη μου ξεκινάει, τα παίρνω και τα ξαναφέρνω εκεί, και τελικά ο τελικός, αν θέλετε, αποδέκτης των προβλημάτων να είναι οι άνθρωποι και τα σκυλιά. Γιατί τελικά εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, που πολλές φορές γινόμαστε δέκτες τέτοιων επιθέσεων από ορισμένα σκυλιά, και βεβαίως και τα ίδια τα σκυλιά που από μόνο τους δεν φταίνε τίποτα, γιατί κάποιος τα άφησε, τα εγκατέλειψε εκεί. Δεν ήρθαν μόνα τους αυτές οι αγγέλες που το τελευταίο διάστημα υπάρχουν στο νοσοκομείο. Γι' αυτό κιόλας βάζουμε το ζήτημα, θέλει και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, και βεβαίως να γίνεται όχι μόνο με την πρωτοβουλία των διαφόρων οργανώσεων των φιλοζωικών, αλλά του ίδιου του Δήμου, του ίδιου του κράτους, και βεβαίως έχοντας αυτή την αποκλειστική ευθύνη, και όχι οι διάφορες οργανώσεις που από μόνες τους δεν μπορούν να επιτελέσουν την κρατική ευθύνη που υπάρχει. Γι' αυτό κάναμε αυτή την παρέμβαση, γιατί δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε. Έχουμε και αυτό το ζήτημα που προκύπτει βέβαια από την πολιτεία και από αυτούς που το εγκαταλείπουν αυτά τα ζώα. Μάλιστα. Προχωράτε σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις, τις οποίες έχετε εξαγγείλει ήδη σε αυτό το πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο μέχρι το Πάσχα, τελικά, κύριε Βρύσαλη.
Κύριε Ανδρουγεράκη, ήδη θα προχωρήσουμε σε σύσκεψη των σωματείων της υγείας του νομού μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το χρονικό διάστημα, επειδή έχουν γίνει πολλές κινητοποιήσεις σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο με απεργίες, συζητάμε να γίνει αυτή η κινητοποίηση μετά το Πάσχα, αξιοποιώντας ίσως την απεργία την πανελλαδική στις 21 του Μάη που είναι της ΑΔΔΗ. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Δουργεράκη, υπάρχει και βεβαίως η αναμονή καθόλου του κυβερνητικού κλιμακίου ή του Υπουργού Υγείας που έχει πει ότι θα έρθει στο νησί από το Φλεβάρι. Οπότε είμαστε και σε ετοιμότητα ότι μόλις εμφανιστεί κυβερνητικό κλιμάκιο, είτε αυτοτελώς ο Υπουργός Υγείας, είτε κυβερνητικό κλιμάκιο στα πλαίσια της άσκησης που γίνεται στο νησί μας την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρχει αγωνιστική απάντηση ακριβώς για τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας. Και βεβαίως το τελευταίο που μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο, κυρία Τουργεράκη, είναι η λύση που, αν θέλετε, είναι ντροπή πλέον που τη συζητάμε, να φέρουν γιατρό από την Αθήνα για μια εβδομάδα για να κάνει κάποιες εφημερίες στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Με βάση δημοσιεύματα για 6 μέρες θα. Δηλαδή τώρα εδώ και οι πέτρες πρέπει να σηκωθούν. Για 6 μέρες, για 6 μέρες το μήνα. Δηλαδή, κοιτάτε να δείτε, δεν είναι σούπερ μάρκετ τα νοσοκομεία. Αν ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνησή του, θεωρεί ότι τα νοσοκομεία είναι μαγαζιά που ανοιγοκλίνουν με βάση την πώληση των υπηρεσιών υγείας και με βάση το τι θα πουλάνε, είναι βαθιά γελασμένοι. Νομίζουν ότι δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν να κάνουν με εργαζόμενους, με ασθενείς και με μια οργισμένη, με μια αγανάκτηση που υπάρχει, που θα έτσι κι αλλιώς θα τη δεχτούν είτε έρθουν τώρα είτε έρθουν αύριο οι ίδιοι οι κυβερνητικά κλιμάκια. Πείτε μου, κύριε. Μην μας θεωρούν ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έχετε την καλοσύνη να μου εξηγήσετε τι εννοείται για 6 μέρες γιατρός από την Αθήνα. Δηλαδή, κάθε μήνα θα κατεβάζουν γιατρό από την Αθήνα για να μπορεί να κάνει εφημερίες η παιδοψυχιατρική και να μην σταματήσει με τη λειτουργία της τελείως, αυτό λέτε. Διαβάζοντας τον τοπικό τύπο με βάση αναφορές που έχουν γίνει, από 21 Τετάρτου μέχρι 27 Τετάρτου, για 6 μέρες αυτό το διάστημα, θα έρθει γιατρός από την Αθήνα, μάλλον το ίδιο πρόσωπο που είχε κατέβει το καλοκαίρι, για να κάνει σε αυτό το διάστημα, βεβαίως όχι κάθε μέρα εφημερία, μέρα παραμέρα. Δηλαδή μιλάμε και από τις 6 μέρες, τις 3 εφημερία. Ο Παναγία μου. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνετε το πόσο εξοργιζόμαστε πλέον, όχι μόνο, δηλαδή νομίζω ότι όλη η κριτική κοινωνία ή αυτό που επιχειρείται πλέον έμεσα να γίνει, να μεταφέρουν το πρόβλημα πλέον σε άλλες ειδικότητες, να κάνουν νοσηλίες σε παιδιά και εφήβους. Ο γιατρός που θα έρθει από την Αθήνα θα είναι στην ειδικότητα αυτή? Θα είναι παιδοψυχίατρος και ταυτόχρονα επιχειρήθηκε το προηγούμενο διάστημα να πιεστούν γιατροί από την ψυχιατρική κλινική, που είναι άλλη ειδικότητα, να κάνουν εφημερίες στην παιδοψυχιατρική. Δηλαδή θέλουν να ανοίξουν, αν θέλετε, την πόρτα πλέον να γίνονται εφημερίες τομέα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατά ανάγκη ένας χειρούργος να βλέπει χολές, μπορεί να βλέπει και ένας ουρολόγος. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, πού πάει το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, το πράγμα. Κύριε Βρυσαλή, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Για το, για...